Το ΚΚΕ στο πρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών καταψηφίζει συνολικά την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που δεν διστάζει να οδηγεί σε πτώχευση μαζικά εργαζομένους, τους αυτοαποσχολούμενους, τα λαϊκά στρώματα στο σύνολό τους, που μας παρουσίαζε με ιδιαίτερη παραστατικότητα ότι είναι λύση για τους εργαζόμενους να ζουν πτωχευμένοι αντί να πεθαίνουν πτωχευμένοι και να τους κληρονομούν σε αυτή την κατάσταση οι συγγενείς τους. Την πολιτική που όχι μόνο βάζει οριστικά τα φόπλακα στην όποια προστασία της λαϊκής στέγης, αλλά με όχημα τη δέσμευση των εισοδημάτων στο ύψος των ελάχιστων δαπανών διαβίωσης, παγιώνει στην πραγματικότητα την ελάχιστη ζωή την οποία επιφυλάσσουν στα λαϊκά στρώματα. Καταψηφίζουμε όμως και την πολιτική εκείνων των κομμάτων, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έστρωσαν το δρόμο, που προσχεδίασαν το έγκλημα σε βάρος της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, που έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς και εργαλεία για να ολοκληρώνει σήμερα με το πιο σκληρό τρόπο το έγκλημα. Ένα έγκλημα όμως που σχεδιάζεται και εκτελείται σε βάρος του λαού εδώ και πολλά χρόνια. Από όλες τις κυβερνήσεις, μνημονιακές και μεταμνημονιακές, της Νέας Δημοκρατίας, του επαναστατημένου σήμερα ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, με τα απαραίτητα σε κάθε φορά συμπληρώματά τους, που φόρτωσαν τα σπασμένα της κρίσης, αλλά και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις πλάτες των εργαζομένων, των ελευθέρων επαγγελματιών, των βιοπαλλιστών αγροτών. Το ΚΚΕ καλεί τον ίδιο το λαό να καταψηφίσει την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων που με ελάχιστες διαφοροποιήσεις, αλλά με την ίδια ευλάβεια υπηρέτησαν και υπηρετούν αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Αυτό το δρόμο ανάπτυξης που τον έφερε αντιμέτωπο με τα μεγάλα διέξοδα της υπερχρέωσης. Είναι η αδυναμία ικανοποίησης των βασικών αναγκών που οδήγησε στον υπερδανισμό. Το τσάκισμα μισθών και συντάξεων, η ανεργία, η διάλυση των εισοδημάτων που έκανε ανέφικτη την αποπληρωμή τους. Είναι όμως και η φοροεπιδρομή σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, τα χαράτσια του ένφια, του τέλους επιτιδεύματος, της εισφοράς αλληλεγγύης που παραμένουν σε ισχύ με όλες τις κυβερνήσεις, η εκτείναξη των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελματιών και αγροτών, αιτία των μη διαχειρίσιμων οφειλών σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να καταψηφίσει στο σύνολο την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που για χάρη της βιωσιμότητας των τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων δεν διστάζει να βγάλει μαζικά στο σφυρί ακόμα και τη λαϊκή κατοικία, που θεωρεί προστασία για τους ιδιαίτερα ευάλωτους να νοικιάζουν το σπίτι τους και να το πληρώνουν ξανά, και να πληρώνουν ξανά την αγορά του. Όμως και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε από σφιχτό κόσκινο την προστασία της πρώτης κατοικίας, που έστρωσε το δρόμο, έστρωσε το έδαφος με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, που θέσπισε μέχρι και ιδιώνυμο αδίκημα για να εξασφαλίσει την εφαρμογή τους. Είναι αυτή η πολιτική που υπαγορεύει η ίδια η πορεία ανάπτυξης του καπιταλισμού, που συγκεντρώνει ακίνητα γη, την ίδια την επαγγελματική δραστηριότητα στα χέρια όλο και πιο λίγων. Αυτή η ίδια η λογική, η αδιαπραγμάτευτη αρχή η οποία διέτρεχε όλες τις, είναι η αδιαπραγμάτευτη αρχή η οποία διέτρεχε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιχειρήθηκε να διευθετηθεί το ζήτημα της υπερχρέωσης των λαϊκών στρωμάτων. Από τον νόμο Κατσέλη μέχρι την κάθε φορά χειρότερη εκδοχή του, το κριτήριο υπήρξε η βιωσιμότητα των τραπεζών, η προστασία των τραπεζικών και επιχειρηματικών κεφαλαίων και όχι η διάσωση των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών. Γι' αυτό και ανακυκλώνουν τελικά αντί να λύνουν το πρόβλημα της ιδιωτικής υπερχρέωσης. Στην αντίθετη κατεύθυνση βρίσκεται η πρόταση του ΚΚΕ, πρόταση νόμου που κατέθεσε και σε αυτή και στην προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία όμως αρνείστε, δεν φέρνετε καν προς συζήτηση, στο όνομα των αντοχών της οικονομίας που όλοι σας υπερασπίζεστε. Γιατί μιλά για ουσιαστική ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων από τα συσσωρευμένα και μη διαχειρίσιμα χρέη σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Αυτά δηλαδή που εσείς τους φορτώσατε, που τους φόρτωσε η επίθεση που δέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις.
Βασική λογική της πρότασής μας είναι η δραστική μείωση των χρεών των λαϊκών νοικοκυριών, αυτών με ετήσιο εισόδημα ως 40.000 ευρώ προς αυξημένο με 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, προς τις τράπεζες με διαγραφή των τόκων και κούρεμα στο μισό του κεφαλαίου, για τα στεγαστικά δάνεια ως 200 ευρώ και ως 200.000 ευρώ και ως 30.000 ευρώ για τα καταναλωτικά, αλλά και μέρους των οφειλών προς το δημόσιο και τα ταμεία, μείωση των επαγγελματικών δανείων των φτωχών αγροτών και μικρών ΕΒΕ στο 30% αν διατηρούν την επιχείρησή τους και 50% για όσους έχουν κλείσει και είναι σήμερα άνεργοι. Και μια σειρά μέτρα που αφαιρούν μέρος των βαρών, ώστε πράγματι να μπορούν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους και όχι να σέρνονται σε αυτή τη μόνιμη ομοιρία. Είναι η πρόταση που βάζει στο επίκεντρο τη διάσωση του λαού και όχι των καπιταλιστικών κερδών. Τέτοιες λοιπόν κινήσεις εντυπωσιασμού, όπως αυτές που εξελίσσονται στη σημερινή διαδικασία, επιχειρούν να αθωώσουν την ασκηθήσα πολιτική. Επιχειρούν να δημιουργήσουν ακόμα αυταπάτες, ότι είναι θέμα κακού timing, όπως μεταξύ άλλων μας είπε στη χτεσινή τοποθέτηση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ή ότι με μια καλύτερη συνταγή, ένα άλλο μείγμα διαχείρισης, μπορούν ταυτόχρονα να βγαίνουν κερδισμένοι και το κεφάλαιο και τα λαϊκά στρώματα. Συσκοτίζουν όμως τον πραγματικό ένοχο, που είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, οι θυσίες που αυτός επιβάλλει στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, της διαφύλαξης των καπιταλιστικών κερδών. Το ΚΚΕ καλεί το λαό να αντιπαλέψει με όλα του τα μέσα αυτή την πολιτική, που παραμένει το ίδιο ασήκωτος βραχνάς με οποιαδήποτε κυβέρνηση αστικής διαχείρισης πέρασε, με όποια επόμενη θα έρθει. Η ίδια του η πείρα είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη για αυτό το συμπέρασμα. Το νήμα αυτής της πολιτικής πιάνει και η διαχείριση της πανδημίας στα όρια των αντοχών της οικονομίας, της πολιτικής της υποτίμησης των ζωτικών λαϊκών αναγκών, της εμπορευματοποιημένης υγείας και παιδείας, των άθλιων συνθήκων στους χώρους εργασίας που θέτουν σε κίνδυνο καθημερινά χιλιάδες ζωές των εργαζομένων. Μόνη ρεαλιστική λύση είναι λοιπόν να συγκρουστεί με την αστική πολιτική σε όλες τις εκδοχές. Να συναντηθούν οι εργαζόμενοι στην πάλη τους με τους αυταποσχολούμενους επαγγελματοβιοτέχνες και αγρότες, γιατί μόνο μέσα από αυτούς τους δρόμους θα πάρουν πραγματικές ανάσες. Θα περάσουν στην αντεπίθεση με σημαία τις δικές τους ανάγκες. Αυτή θα είναι η δική τους, η πραγματική δεύτερη και οριστική ευκαιρία.